Κατσαλίδου μου. Δεν ξέρω ποιο από όλα τα θέματα θα ήθελατε. Σας έφερα εδώ για τον Ακάμα. Βεβαίως τα θέματα σήμερα της επικαιρότητας. Να πω. Ναι, να πείτε ό,τι θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι τεράστια η ευθύνη αυτών που δεν έκαναν εκείνα που έπρεπε για το θέμα της παραγωγής ηλεκτρισμού. Έχουν τεράστια ευθύνη και θεωρώ ότι έπρεπε να ζητηθούν ευθύνες. Ακούμε τώρα ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν τα πάει καλά οικονομικά. Τόσα χρόνια ήταν ένα μονοπόλιο στην Κύπρο. Δεν προετοιμάστηκε, δεν αλλάξε το δίκτυο της για να μπορούμε να μεταβούμε εύκολα, να σηκώνει όλα τα φωτοβολταϊκά που έπρεπε να έχουμε όλοι πλέον φωτοβολταϊκά. Δεν έκανε τίποτα για το δίκτυο της. Και δεύτερο, ακούμε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μόνο ένα τέλι εκεί που έπρεπε να είναι ίδιο σταθμός. Να πω ότι φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση θα μείνει ως η κυβέρνηση των τέλειων. Τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά στο τέλειασμα, αλλά όχι στη λύση προβλημάτων, το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μεγάλο το αυτόν γκολ με την υπόθεση της συνάντησης με τον Λαυρόφ. Πολύ μεγάλο αυτόν γκολ που πάλι έπαθε η Κύπρος και πάλι η Κύπρος ευρέθηκε εκτεθειμένη ότι ενώ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί μια ατζέντα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και αυτόν το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος πολιτικών αυτόν γκολ. Και να έχουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προσπαθεί και να λέει και εμείς πάντα είμαστε, συντασσόμαστε με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλο λάθος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, όποιος δεν καταλαβαίνει να αναλύσει πολιτικά τι λέει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνει σπίτι του γιατί δεν εξυπηρετεί αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα έρθετε στο στούντιο μου, το υπόσχεστε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Θα βρούμε την ώρα την κατάλληλη που να βολευόμαστε και οι δύο, κυρία Ταλίδου. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Επειδή έχω λίγο μπερδευτεί, τι γίνεται με το τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ? Είμαστε λοιπόν μια πάνω, μια κάτω. Είμαστε λίγο όπως το roller coaster των Luna Parks. Έχει οι προεδρικές εκλογές. Αγαπητή μου κυρία αγαπητού. Να σας το πω έτσι. Ναι, μα κάθε χρόνια, κάθε πέντε χρόνια έχει προεδρικές εκλογές. Και ναι, βλέπουμε έναν στέλεχος του συναγερμού να λέει ότι δεν θα περάσει αυτό το σχέδιο, να λένε ότι θα καθυστερήσει και θα μπει μετά τις προεδρικές. Ένα πράγμα θα σας πω. Η περιβαλλοντική αρχή έχει εκδώσει τη γνωμάτευσή της. Και η γνωμάτευση της, όπως είπε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Καδής, προστατεύει την ακαιρεότητα του ΑΚΑΜΑ και το ζητούμενο τώρα είναι το Πολεοδομικό Συμβούλιο να ενσωματώσει τη γνωμάτευση της Πολεοδομικής Αρχής, τις παρατηρήσεις της στο σχέδιο και να το δημοσιοποιήσει. Ναι, αλλά θέλει να μιλήσει πρώτα με τους υπουργούς και ύστερα, λέει. Έχει πρόβλημα. Θέλει να μιλήσει μαζί τους. Ποιον, το Πολεοδομικό? Ναι, το διαβάζω και σήμερα στις εφημερίδες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ περίεργη η στάση και το είπα και στη Βουλή την προηγούμενη φορά. Το Πολεοδομικό Συμβούλιο πρέπει να εφαρμόζει την νομοθεσία και η νομοθεσία συμπεριλαμβάνει την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με την προστασία των περιοχών Natura, αλλά και τις οδηγίες που έχουν σχέση με την προστασία της Πανίδας, της Φλωρίδας και όλων των οδηγιών που είναι ένα πακέτο περιβαλλοντικών οδηγιών. Κάπου νιώθω ότι αυτό το Πολεοδομικό Συμβούλιο είναι μάλλον, πώς να το πω, έχει ανθρώπους οι οποίοι περισσότερο ασχολούνται με την ανάπτυξη παρά με την αειφορία. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δούμε. Διότι τα πολεοδομικά συμβούλια δεν είναι για να προωθούν την ανάπτυξη, είναι για να προωθούν τη σωστή και την αηφόρο ανάπτυξη. Και σίγουρα να είναι εντός του νομικού πλαισίου. Ναι. Το αφήνω ως εδώ. Ναι. Και ήδη ας αναλογιστούν ότι δεν είναι εκεί για να χτίζουν και να σχεδιάζουν σπίτια. Το ένα είναι τούτο που θέλω να πω. Το δεύτερο, πιστεύω ότι θα πάρουν κάποιο χρόνο οι συζητήσεις. Είναι προεκλογική περίοδος, όπως είπα. Είναι πολιτική απόφαση πότε θα δημοσιευτεί το σχέδιο και είναι ευθύνη του Υπουργού Εσωτερικών. Εγώ θεωρώ ότι η περιβαλλοντική αρχή πράγματι προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε κάτω από τις τεράστιες πιέσεις που υπάρχουν.
Υπάρχουν αντιδράσεις από τις κοινότητες. Θεωρούν ότι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη, γιατί εμάς ως οικολόγους θεωρούμε, και νομίζω και πάρα πολλοί άλλοι, όπως το ΕΤΕΚ, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι πηγαίνουμε προς την πράσινη ανάπτυξη, εκεί είναι τα χρήματα πλέον, εκεί είναι η αειφορία και εκεί είναι οι μακροχρόνιες και καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι μας επιτίθενται πάρα πολύ οι 5 κοινοτάρχες οι οποίοι διαφωνούν. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά χρειάζεται πραγματικά ενημέρωση για να κατανοήσουν ότι μακροχρόνια η περιοχή τους θα είναι ο παράδεισος της Κύπρου και θα έχουν πάντα εισοδήματα, ενώ με την καταστροφή του ΑΚΑΜΑ απλούστατα θα είναι ακόμα μια περιοχή που θα έχει χάσει το κάλλος και τη μοναδικότητα της, θα έχει καταστραφεί το περιβάλλον ανεπανόρθωτα για να χτιστούν κάποια κτίρια από τα οποία θα επωφεληθούν κάποια άλλη. Να ρωτήσω κάτι βεβαίως, γιατί πρόκειται για 5 κοινότητες. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μέρος αυτής της όλης συζήτησης των τελευταίων πολλών χρόνων, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτό που το έχουμε και το συζητάμε και τα λοιπά. Άρα έχουν μπει και αυτοί σε μια άλλη διαδικασία. Άρα ίσως να πρέπει να τους βρούμε και κάποια ελαφρυντικά που κανένας δεν κατάφερε είτε να τους αποζημιώσει. Γιατί εντάξει, εγώ τους λέει, βρίσκω πάρα ναι, πολλά. Εγώ πάρα σου πολλά λέω, έχω, ας πούμε, εγώ λέω τώρα ότι έχω, ξέρω εγώ, γη και μεγάλη γη για παράδειγμα, εκεί. Ωραία. Να την αφήσουμε όπως είναι. Δική μου όμως η γη. Ενώ να με αποζημιώσεις. Μπορείς, δεν μπορείς. Τι μου δίνεις. Αγαπητού, ξεκινάτε ναι. από λάθος. Να μου πείτε. Από λάθος θέση. Βάση. Ναι. Η ιδιοκτησία δεν σημαίνει κατά ανάγκη και δικαίωμα ανάπτυξης. Ανάπτυξης. Σωστό. Αυτό είναι μια πολύ λαθασμένη προσέγγιση. Σωστό. Που νομίζω επικράτησε στην Κύπρο, γιατί, γιατί οι πολιτικές. Οι πολιτικές ακριβώς στην Κύπρο είναι χτίσε. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ο κόσμος έχει γη και δεν μπορεί να την αναπτύξει. Π.χ. δίπλα από ποταμούς. Σωστό. Π.χ. Διατηρηταία. Μπορείς να έχεις έναν οικόπεδο στη Λευκοσία που αυτή τη στιγμή μπορεί να αξίζει εκατομμύρια. Έχεις ένα διατηρηταίο σπίτι πάνω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην παρουσιάζουμε ότι είναι η μόνη mm-hmm. περιοχή της Κύπρου που μπήκαν περιορισμοί. Υπάρχουν. Σε όλη την Κύπρο υπάρχουν περιοχές που μπαίνουν περιορισμοί. Mm-hmm. Εκείνο που έχετε δίκαιο είναι ότι επειδή ακριβώς έλειπε πάντοτε η πολιτική βούληση να βγούμε και να μιλήσουμε ανοιχτά με αυτούς τους ανθρώπους, προτιμούσαμε να τους κοροϊδεύουμε, αφήναμε μεγαλοσυφέροντα και μεγαλοκαρχαρίες, εγώ έτσι τους ονομάζω, κάποιους που σε ανύπεπτο χρόνο αγόρασαν πάρα πολύ γη σε πολύ χαμηλές τιμές. Και επειδή έχουν τις πολιτικές διασυνδέσεις, σπρώχνουν τα πράγματα για να αποκτήσουν δικαιώματα ανάπτυξης που θα τους κάνουν μπάμπλο τους εις βάρος και του περιβάλλοντος αλλά και του κοινού συμφέροντος, κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Αυτοί θεωρώ ότι έχουν αυτό που ονομάζουμε στο payroll, όπως επειδή είναι της μόδας τώρα να λέμε ότι πληρώνονται και τα παίρνουν, έχουν υπαλλήλους οι οποίοι, εγώ μιλώ έξω από τα δόντια, κυρία αγαπητού, ουδέποτε κρύβομαι. Έχουν άνθρωπον επιπληρωμή, ο οποίος είναι στέλεχος και του συναγερμού και ο οποίος για χρόνια προωθεί αυτό το θέμα και είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης. Άρα, κατά την άποψή μου, δύο πράγματα. Η πολιτεία πρέπει να αποζημιώσει τους κατοίκους, mm-hmm. τους κατοίκους που είχαν περιουσία και δεν θα έχουν αναπτυξιακά δικαιώματα στην τιμή που θα αποφασίσει το κράτος. Το δεύτερο, εγώ θεωρώ ότι όποιος αγόρασε γη εκεί με σκοπό να την αναπτύξει, με σκοπό, ενώ δεν είχε δικαιώματα ανάπτυξης όταν την αγόραζε, ναι, ναι. Με σκοπό να κάνει το κέρδος, να την έχει τη γη και να πηγαίνει να την επισκέπτεται και να την επισκέπτεται και όλος ο κόσμος. Αυτά τα πράγματα να βάζουν πίεση οι κερδοσκόποι. Γιατί περί κερδοσκοπίας πρόκειται. Ξέραμε όλοι ότι είναι λευκή ζώνη ο ΑΚΑΜΑΣ. Γιατί πήγαιναν και αγόραζαν γη. Ή
Εκείνη θεωρώ και περιλαμβάνω και την Εκκλησία μέσα. Η Εκκλησία πρέπει να προσφέρει επιτέλους πίσω σε αυτόν τον τόπο. Η γη που της δόθηκε της Εκκλησίας και την έχει σε όλη την Κύπρο και την εκμεταλλεύεται και την κάνει οικόπεδα, της δόθηκε από αυτόν τον κόσμο. Δεν πήγαν οι ιερωμένοι να εργάζονται για να αγοράζουν γη. Τη γη την έδωσε ο κόσμος στην Εκκλησία και κάπου θεωρώ ότι ηθικό και σωστό θα ήταν να σταματήσουν να πιέζουν για ανάπτυξη της. Έλεος πλέον. Είναι η Εκκλησία της Κύπρου και πρέπει να εκπροσωπεί το συμφέρον όλων των Κυπρίων και όχι να θέλει να γίνεται developer η Εκκλησία. Και το λέω και το καταθέτω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να αποζημιωθούν οι κάτοικοι, να βοηθηθούν οι κοινότητες να αναπτυχθούν, να μείνει ανάπτυξη στα χωριά τους, να τους δοθεί η άδεια πραγματικά και σπίτια να διορθωθούν και να ενοικιάζονται και μικρές βιομηχανίες να κάνουν και επεξεργασία πρωτογενή να κάνουν των προϊόντων τους, να τους πάρουν αυτούς τους 5 ανθρώπους που έχουν αντίσταση και να τους πάρουν σε χώρες του εξωτερικού, να δουν τι και πώς αναπτύσσονται κοινότητες και μένουν τα παιδιά τους εκεί και πραγματικά έχουν ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Να τους πάρουν, είναι υπόχρεοι. Όχι να τους γεμίζουν το μυαλό ότι θα πλουσιέψουν με το να καταστρέψουν τον ΑΚΑΜΑ. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Κυρία Τσαλίδου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν,